Φανταστική ιδέα, Λάιλα. Νομίζω ότι η Σάνι χρειάζεται απλώς λίγες χαλαρωτικές διακοπές για να ηρεμήσει. Ω, ναι! Λατρεύω τις διακοπές! Μπορούμε να πάμε παραλία? Όχι, καλύτερα να πάμε πισίνα. Ω, και για σκι θα μου άρεσε! Δεν ξέρω, κορίτσια. Δεν θα έπρεπε να κάνω πρόβα. Αστειεύεσαι! Τραγουδάς σαν να είσαι ήδη σούπερσταρ! Μισό λεπτό. Και εσύ πού το ξέρεις? Δεν με έχεις ακούσει ποτέ να τραγουδάω, σωστά? Σωστά! Ξέρεις, η πόλη κι εγώ μπορεί να γίναμε μικρές και να σε ακούσαμε προχθές που έκανες πρόβα. Τι κάνατε, λέει? Συγγνώμη, Σάνι. Θέλαμε πολύ να σε ακούσουμε να τραγουδάς. Έλα τώρα. Διασκέδαση και χαλάρωση, ερχόμαστε! Μείνε δύναμη! Ορίστε, τελείωσα! Ένα τέλειο κάστρο από άμμο! Ήταν πολύ ωραία, αλλά ακόμα έχω πάρα πολύ άγχος για το βράδυ. Τι λες, να πάμε για σκι! Έχει πάρα πολύ ζέστη εδώ, έτσι κι αλλιώς. Μα το μαύρισμά μου είναι σχεδόν τέλειο! Ουάου, τέλειος χιονάνθρωπος, κορίτσια! Ευχαριστώ. Σκέφτηκα να του φτιάξω και ένα συνολάκι. Νιώθεις καλύτερα τώρα, Σάνι? Λιγάκι. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι θα τραγουδήσω μπροστά σε τόσο κόσμο. Και αν γελάσουν μαζί μου? Τότε θα πρέπει να τα βάλουν μαζί μας. Ελάτε, ξέρω ένα μέρος που θα χαλαρώσουμε πραγματικά. Δεν είναι τέλεια? Δεν υπάρχει πιο χαλαρωτικό πράγμα από το να επιπλέει στην πισίνα. Είναι πολύ γαλήνια. Έρχομαι! Πόλη, υποτίθεται ότι χαλαρώνουμε. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι ήδη νιώθω λίγο καλύτερα. Υπέροχα! Πω πω, πέρασε η ώρα. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω, αλλιώς θα αργήσουμε. Δεν πειράζει, Πόλη. Δεν μπορώ να το κάνω. Με έπιασε πάλι το άγχος μου. Μην ανησυχείς. Θα είσαι φανταστική, Σάνι. Εντάξει, είμαι έτοιμη. Θα το κάνουμε ή όχι? Κάνουμε. Μα δεν θα τραγουδήσετε εσείς? Και όμως θα τραγουδήσουμε. Εμείς θα κάνουμε τα υπέροχα φωνητικά σου. Νόμιζες ότι θα σε αφήναμε να βγεις εκεί έξω μόνη σου? Ευχαριστώ, κορίτσια. Είστε οι καλύτερες φίλες. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, υποδεχτείτε στη σκηνή τη Σάνι και τις Pockets. Πάμε! Λάιλα, τι κάνεις? Το μαγικό σοου. Ναι, θα έρθουμε μαζί σου για να σε υποστηρίξουμε. Χαίρομαι που ετοίμασες καινούριο κόλπο για το φετινό διαγωνισμό. Αχα, ναι, τέλεια. Θα το πω και στον Νίκολας. Θα τα πούμε εκεί. Νόμιζα ότι ήθελε να περιμένει για τον επόμενο διαγωνισμό. Μάλλον έκανε αρκετές πρόβες με την Μπονίτα. Ακουγόταν πολύ σίγουρη. Ίσως να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε και εμείς αν χρειαστεί κάτι. Μα πώς? Νομίζω ότι έχω μια ιδέα. Ευχαριστώ που ήρθατε, παιδιά. Έχω πολλή αγωνία. Μην ανησυχείς, Λάιλα. Σίγουρα θα τα πας περίφημα. Είμαστε εδώ για σένα. Ναι, σωστά. Όλα θα πάνε καλά. Κυρίες και κύριοι, κορίτσια και αγόρια, σας παρουσιάζω το πιο γλυκό και φανταστικό κουνελάκι από όλα! Την πιο μαλλιαρή βοηθό! Ένα μαγικό πλάσμα! Η Μπονίτα Μπάνι! Γι' αυτό το μαγικό κόλπο, η Μπονίτα θα εξαφανιστεί μόλις μετρήσουμε όλοι μαζί ως το 3! Οπότε, αγαπημένο μου κοινό, μετρήστε κι εσείς μαζί μου! 1, 2, 3! Πρέστο, Μπονίτα! Βρίσκεται τώρα η φανταστική Μπονίτα? Αχα! Μόνο όταν πω τις μαγικές λέξεις πρόκειται να εμφανιστεί. Είστε όλοι έτοιμοι? Πρέστο, Μπονίτα! Πώς?
Κυρίες και κύριοι, η Μπονίτα Μπάνι! Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, αγαπημένο μου κοινό. Πώς είναι δυνατόν? Όχι. Κλωνοποίησα την Μπονίτα. Συγγνώμη, Λάιλα. Καμία από αυτές τις κούκλες δεν είναι η Μπονίτα. Πόλη, Σάνι, τι γίνεται εδώ? Συγγνώμη, Λάιλα. Θέλαμε μόνο να σε βοηθήσουμε σε περίπτωση που δεν εμφανιζόταν πάλι η Μπονίτα. Μας είχες πει ότι μερικές φορές εμφανίζεται σε τυχαία μέρη μερικά λεπτά αργότερα και θέλαμε να πετύχει το κόλπο σου στα σίγουρα. Ω, κορίτσια, μην ανησυχείτε. Δεν στενοχωρήθηκα που απέτυχε το κόλπο. Ανησυχώ για την Μπονίτα. Πού είναι? Δώσ' το πίσω αυτό. Ανήκει στον πλανήτη μας. Αυτό θα είναι τέλειο για τη σκηνή με το διαστημόπλιο. Το ξέρεις ότι η ταινία γυρίστηκε μόλις σε 145 ημέρες? Αυτό το blog έχει πολλές άγνωστες λεπτομέρειες. Hey, πώς είναι τα νέα Y Girls? Είστε έτοιμες να ξεκινήσουμε την ταινία? Ναι, εγώ γεννήθηκα έτοιμη. Μου αρέσει που το κάνουμε αυτό. Θα έχει πολύ πλάκα. Ας ξεκινήσουμε. Εντάξει, καπετάνιε Ρόκο, ας πούμε άλλη μια φορά την ατάκα. Έχεις δίκιο. Μπορώ να την πω πιο πιστικά. Θα ξαναπροσπαθήσω. Και πάμε! Πολύ, νομίζεις ότι χρειάζεται φρεσκάρισμα το μακιγιάζ μου? Λάιλα, είσαι τέλεια! Λοιπόν, Λάιλα, μπες τώρα στο ρόλο. Σε έχουν ακολουθήσει οι... Ναι, ναι. Οι εξωγήινοι με κυνηγούν και ο μετεωρίτης θα μας χτυπήσει όπου να είναι. Νομίζω το έχω καταλάβει. Τέλεια! Και πάμε! Ήταν τέλειο, Πόλη! Νομίζω ότι έχουμε όλες τις βασικές σκηνές της ταινίας. Ναι! Θα μου πάρει μερικές μέρες να φτιάξω το υλικό, αλλά μπορούμε να συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα για την πρεμιέρα. Ναι, μπορούμε! Ανυπομονώ να δω πώς φαινόμαστε όλοι. Το επόμενο Σάββατο, στις 6, στο σπίτι μου. Θα είμαι εκεί! Και εγώ! Καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα της ταινίας Mini Y Girls. Ναι! Είμαι πολύ χαρούμενη. Η μουσική είναι τέλεια. Η ταινία έχει αρχίσει, κορίτσια. Θα πάμε για κυνήγι θησαυρού. Για να είμαστε ακριβείς, είναι κυνήγι δαχτυλιδιού. Ας χωριστούμε για να ψάξουμε αυτό το μέρος πιο γρήγορα. Τέλεια ιδέα! Σάνι, είσαι χαρούμενη που θα εξερευνήσουμε την ακτή? Ναι, καπετάνιε! Εγώ θα πάω να ψάξω στο ξενοδοχείο. Ίσως βρω το δαχτυλίδι στα δωμάτια. Τέλεια! Εγώ θα ψάξω σε εκείνη εκεί τη βάρκα. Μπορεί να βρίσκεται από κάτω. Καλή τύχη σε όλες! Τίποτα εδώ. Τίποτα εδώ. Τίποτα εδώ. Α, ουάου, τι ωραίος πίνακας. Και είναι μια γοργόνα. Το δαχτυλίδι πρέπει να είναι κοντά. Ω, γεια σου, φίλε. Μήπως έτυχε να δεις ένα λαμπερό δαχτυλίδι κάπου εδώ? Το φαντάστηκα. Ευχαριστώ πάντως. Πόλη, δεν βλέπω κανένα δαχτυλίδι εδώ γύρω. Εσύ βρήκες τίποτα? Όχι, δεν βρήκα κάτι. Αλλά συνάντησα ένα φιλικό δελφίνι. Λες η Λάιλα να βρήκε τίποτα? Ας την βρούμε για να δούμε. Hey, Λάιλα, πώς πάει ο ύπνος? Συγγνώμη, κορίτσια. Ήρθα εδώ για να κοιμηθώ λιγάκι. Όλη αυτή η αναζήτηση με κούρασε πολύ. Νομίζαμε ότι εσύ θα ήσουν πιο τυχερή εκεί που έψαχνες για το δαχτυλίδι. Το μόνο δαχτυλίδι που είδα ήταν στα όνειρά μου. Και αν το δαχτυλίδι έχει ήδη βρεθεί, έτσι θα εξηγούνταν το ότι δεν έχουμε βρει ακόμα τίποτα. Είναι λογικό να έχει ήδη βρεθεί το δαχτυλίδι. Στην πραγματικότητα, ο χάρτης ήταν αρκετά παλιός. Μάλλον έχεις δίκιο. Θα το έχει βρει κάποιος διάσημος εξερευνητής. Και εμείς νομίζαμε ότι είμαστε οι πρώτες που θα το αναζήτησαν. Hey, δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου. Μα
Μας περιμένει ένα φανταστικό Σαββατοκύριακο που θα περάσουμε μαζί σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Το ξεχάσατε? Ναι, σωστά τα λες, Πόλη. Τι λες για ακόμα μια βόλτα με τα jet ski? Εντάξει, πάω να βάλω το μαγιό μου και θα σας συναντήσω αργότερα στην παραλία. Μα πού είναι η ντουλάπα του δωματίου? Αυτό πρέπει να είναι ένα σεντούκι σιρταριέρα. Πολύ περίεργο. Κορίτσια, το βρήκα! Λάιλα, είσαι η καλύτερη! Τι φανταστικό έβριμα! Σήμερα είναι η καλύτερη μέρα!